Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θόδωρο Πελαγίδη. Ο κύριος Θόδωρος Πελαγίδης είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Καλημέρα, κύριε Πελαγίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Κερίδη, εθνολόγος φυσικά. Καλημέρα, καλημέρα. Και ο κύριος Κώστας Λαπαβίτσας, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Καλημέρα σας, και στους τρεις. Και πρώην βουλευτής. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Λαπαβίτσα. Ξεκινάμε εσάς, κύριε Κερίδη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι αναρωτιόμασταν πώς θα ήμασταν να περνούσαμε αυτή την καταιγίδα, και το λέω αυτό εν ώψη αποφάσεων που ακόμα δεν έχουν ληφθεί, χωρίς την Ευρώπη, ακόμα και αυτή την Ευρώπη τη λίγο γκριζαρισμένη από πλευράς αποτελεσματικότητας. Καλά το λέτε. Πράγματι είναι ένα δίχτυ προστασίας πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε τι τραβάει η γειτονική Τουρκία, η οποία παρά την οικονομική ανάπτυξη που είχε τα προηγούμενα 20 χρόνια που της δίνει περιθώρια κινήσεων, σήμερα βρίσκεται χωρίς συναλλαγματικά αποθέματα, με μια λίρα η οποία υποτιμάται και με τεράστια προβλήματα βεβαίως στο εσωτερικό της. Ευρώπη, η οποία ήδη έχει κάνει τα βήματα. Αναφέρομαι στην ποσοτική χαλάρωση στην οποία επιτέλους η χώρα εντάχθηκε, τη ΣΕΚΟΥΤΟΥ. Αναφέρομαι στην πιστοληπτική γραμμή βεβαίως του ESM. Και προχωράμε στα επόμενα. Εγώ πιστεύω και είμαι αισιόδοξος, η Ευρώπη προχωράει μέσα από τις κρίσεις. Οπωσδήποτε μπορεί να της ασκηθεί μια πολύ έντονη κριτική και της ασκείται εδώ στο Νότο, σε χώρες όπως η Ελλάδα, βεβαίως η Ιταλία. Αλλά εμείς και η Νέα Δημοκρατία κατεξοχήν παραμένει στη φιλοευρωπαϊκή πλευρά. Η κριτική που ασκείται είναι για μια καλύτερη, περισσότερη Ευρώπη και όχι για την αντι-Ευρώπη που οι επικριτές της θέλουν. Αύριο έχουμε το Eurogroup των Υπουργών Οικονομικών, πολύ σημαντική συνάντηση. Νομίζω ότι θα επιτευχθεί ο ευρωσυμβιβασμός σύντομα, προκειμένου να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Κύριε Κερίδη, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή όλα αυτά θα εξαρτηθούν, που περιγράψαν οι δύο οικονομολόγοι, από τους πολιτικούς συσχετισμούς. Και το ερώτημα είναι, οι πολιτικοί συσχετισμοί αυτοί στην Ευρώπη βλέπετε να διαφοροποιούνται μέρα με τη μέρα, ή είμαστε ακόμα σε αυτό το άκαμπτο, στην άκαμπτη γερμανική και ολλανδική και φιλανδική συνακόλουθα στάση? Υπάρχουν ρηγματώσεις. Καταρχήν, χαίρομαι που με βάλατε μεταξύ δύο οικονομολόγων. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, νομικός και διεθνολόγος. Ακριβώς. Παλιός συνάδελφος ο κύριος Πελαγίδης στο Πάντιο και φίλος από τη Θεσσαλονίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ο κύριος Λαπαβίτσας, Βόρειος βέβαια, την καταγωγή. Να πούμε τώρα αυτό που με ρωτήσατε. Καταρχήν έχουμε την πλειοψηφία της Ευρωζώνης υπέρ του ευρωομολόγου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι περίπου το 60% του ΟΕΠ. Έχουμε τις τρεις πολύ μεγάλες οικονομίες, τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη μεγαλύτερη της Ευρωζώνης, που είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία αντίστοιχα. Γίνεται συνείδηση και στη Γερμανία. Υπήρξαν τα σχετικά άρθρα, είδατε στον Der Spiegel. Υπάρχουν οι ρηγματώσεις ότι δεν μπορούμε να ανατινάξουμε την Ευρώπη με τον εγωισμό μας. Η Ιταλία είναι πραγματικά στα κάγκελα, διότι η κρίση του κορονοϊού ήρθε και κλείδωσε πάνω σε μια 20ετή στασιμότητα της Ιταλίας. Η Ιταλία δεν τα έχει πάει καθόλου καλά εντός Ευρωζώνης. Και ήδη και πριν την κρίση του κορονοϊού είχε έτσι ενισχυθεί πάρα πολύ ο ευρωσκεπτικισμός των Ιταλών. Κλασικό παράδειγμα, ο Σαλβίνι. Μια χώρα η οποία υπήρξε παραδοσιακά εξαιρετικά φιλοευρωπαϊκή, ιδρύτρια, συνιδρύτρια των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, και στην πρωτεύουσά της υπογράφει και η ιδρυτική συνθήκη της Ένωσης το 1957 στη Ρώμη. Βέβαια. Έρχεται σήμερα να είναι πραγματικά απέναντι. Και γίνεται συνείδηση ότι μετά το Brexit η Ευρώπη δεν αντέχει ένα Ιταλ exit φυσικά, το οποίο μπορεί να είναι πιθανό, διότι η κατάσταση πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Εγώ δεν θα υποτιμήσω καθόλου την κρίση. Mm-hmm. Πράγματι φοβάμαι για μια πάρα πολύ βαθιά ύφεση, κυρίως λόγω της απώλειας των τουριστικών εσόδων. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δαπανίσει αυτή τη στιγμή 6 δισεκατομμύρια κάθε μήνα. Mm-hmm. Αυτό είναι ο προγραμματισμός. Είναι προφανές ότι είναι χρήματα τα οποία θα πρέπει να δανειστούμε, όπως σωστά υπονόησε ο Θοδωρής. Και ξέρετε, στον δανεισμό πάντοτε υπάρχει αυτή η δυσκολία, διότι η σχέση δεν είναι μονομερής, υπάρχει πάντοτε και ο δανειστής, ο οποίος θα πρέπει να συμφωνήσει να δανείσει. Νομίζω έχουμε μια άνεση τώρα, επειδή ακριβώς την ανάγκη είναι, σε χρεώνει παραπάνω επιτόκιο. Ναι. Και ήδη έχουμε ένα δημόσιο χρέος, είναι γνωστό αυτό, το υψηλότερο στην Ευρώπη, στο 182%. Πληρώνουμε ακριβά τη χαμένη πενταετία ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει αμφιβολία, 14-19, την ώρα που οι Ισπανοί και οι άλλοι φύγαν μπροστά.
και έχουν άλλες δυνατότητες. Σήμερα εμείς βρεθήκαμε με capital controls. Αυτά περάσανε πια, κύριε Κερίδη. Και να πάμε λίγο στο σήμερα, γιατί και ο κύριος Λαπαβίτσας χαρακτηρίζει το ευρωομόλογο μια συζήτηση η οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Σε περίπτωση λοιπόν που στο Eurogroup... Ναι. Θα επιστρέψουμε σε εσάς. Και στον κύριο Λαπαβίτσα, ναι, το ιδεολογικό το οποίο πάντοτε το θέτει και καλά κάνει. Να θυμίσουμε ότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες το κράτος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη την Ευρώπη. Είναι περίπου το 50% του ΑΕΠ, άντε το 45%. Ναι. Ακόμα και στην Αμερική, την καρδιά του νεοφιλελευθερισμού, να πούμε, Λαπαβίτσα, είναι κοντά στο 38%. Τα πράγματα έχουν λυθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Κύριε Κερίδη, βάλτε μια ανατελεία να περάσει.